Για πρώτη φορά προβλέπεται ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής σε περίπτωση επίθεσης, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός στην Βουλή για την Ελληνογαλλική Συμφωνία. Αλέξης Τσίπρας, συνένεση στο λάθος δεν θα δώσουμε. Ενεργειακή κρίση, δύο παρεμβάσεις για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μονόδρομο σημείωση της φορολογίας στα καύσιμα, λένε οι βενζινοπόλες. Στουρνάρας, μην ποντάρετε σε πρώιμες αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συνεχίζονται κανονικά τα έργα υπογειοποίησης πέριξ του γηπέδου της ΣΑΕΚ, επισημαίνει Περιφέρεια Αττικής. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 7 Δεκεμβρίου ή θα κάνω τη μέρα λάθος στο μήνα, πάντως έχετε καταλάβει τελευταία, δεν το πετυχαίνω και τα δύο δεν τα πετυχαίνω. Είναι η εκπομπή βεβαίως Κοινωνία και Οικονομία, εδώ στο Άττικα TV, καθημερινά 5 με 6. Σήμερα όμως είναι μέρα Βουλής και δεν θα μπορούσαμε να μην ασχοληθούμε με τη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Κοινοβούλιο. Μιλήσαν και νομίζω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ομιλία και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών, ο Πρωθυπουργός, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και οι υπόλοιποι, η κυρία Γεννηματά από το Κίνημα Αλλαγής και οι υπόλοιποι αρχηγοί των κομμάτων. Διασταυρώσαν τα ξύφη τους, ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας ξεκάθαρα είπε ότι δεν θα ψηφίσει τη συμφωνία, θα την καταψηφίσει. Τη συμφωνία Ελλάδα-Γαλλία, την αμυντική συμφωνία λοιπόν για τις φρεγάτες και όχι μόνο. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για μια ιστορική συμφωνία. Μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας όταν ερωτήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη εάν και εφόσον έρθει στην εξουσία αλλάξει τη συμφωνία, είπε ότι θα τροποποιήσουμε το άρθρο εκείνο που μιλά για ότι μπορούν και οι Έλληνες στρατιώτες να συμμετάσχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις της Γαλλίας. Και η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το Σαλέχ. Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή. Πάντως το Κίνημα Αλλαγής θα υπερψηφίσει τη συμφωνία, όπως και η Ελληνική Λύση. Κατά θα ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ25. Πάμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη Βουλή και θα επιστρέψουμε. Μία τόσο ισχυρή σύμμαχος δεν βρέθηκε δίπλα στην πατρίδα μας ως εγγυητής της εδαφικής μας ακεραιότητας επί του πεδίου και αν χρειαστεί και ενόπλης. Και μάλιστα υπό ένα διεθνές νομικό καθεστώς που όπως σας εξήγησα ευνοεί τις ελληνικές θέσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι το παρελθόν σας εκδικείτε. Από το χθεσινό όχι στις γραβάτες, πήγατε στο όχι στις φρεγάτες. Είναι πραγματικά κρίμα. Αλλά και η δεύτερη προϋπόθεση που αφορά στο άρθρο 18 της συμφωνίας είναι αιώλη. Τι μας λέτε δηλαδή, ότι εμείς δεν μπορούμε, πρέπει να ζητάμε από τους Γάλλους να μας συνδράμουν, αλλά εμείς δεν πρέπει να συνδράμουμε. Εάν αυτό ζητηθεί από τη Γαλλία, να ψηφιστεί δηλαδή μια ρήτρα αμοιβαία συνδρομής, χωρίς αυτή να είναι καν αμοιβαία. Συγγνώμη, είναι σοβαρή αυτή θέση υπεύθυνου κόμματος, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν αφιερωμένη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μας εγκάλεσε για ανευθυνότητα και μικροκομματικές σκοπιμότητες σε κρίσιμα εθνικά θέματα. Και όσο τον άκουγα, αναρωτιόμουν, αλήθεια, ποιος μιλάει. Ποιος μιλάει για μικροκομματικές παροπίδες. Αυτός που έκανε μικροκομματικό εμπόριο πατριωτισμού όσο ήταν στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν λύσαμε το ονοματολογικό και βρήκαμε μια συμφωνία ειρήνης και συνεργασίας με τους γείτονές μας για να ψαρέψει στα θολά νερά της ακροδεξιάς. Αυτός που 2 χρόνια τώρα και παρά την πλήρη μεταστροφή του στην προδοτική συμφωνία που ερχόταν εδώ και μας έλεγε ότι την ανταλλάξαμε με τις συντάξεις και μας μιλάει τώρα για ευθύνη εθνική. Παρακολουθώντας όλη αυτή την ώρα τη συζήτηση, το συμπέρασμα είναι ένα, πόσο μεγάλη ζημιά μας έχει κάνει το γεγονός ότι δεν έχουμε χαράξει μια ενιαία εθνική στρατηγική. Και αυτό με τεράστια προσωπική ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη, που αρνήθηκε το διάλογο όλο το τελευταίο διάστημα. Αυτό αφήνει περιθώρια να ερχόμαστε σήμερα για τόσο σοβαρά ζητήματα και να ακούγονται αυτού του επίπεδου οι αντικλήσεις, προκλήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, λαϊκισμός από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα. Μόνο όποιος δεν έχει σοβαρά επιχειρήματα για να στηρίξει την τοποθέτησή του και τις πράξεις του και τις αποφάσεις του, καταφεύγει είτε στις προκλήσεις είτε στο λαϊκισμό. Σας δώσαμε λοιπόν μια γεύση από αυτά που συμβαίνουν στη Βουλή σήμερα, στη συζήτηση για την Ελληνική Συμφωνία, Αμυντική Συμφωνία που θα ψηφιστεί και που φαίνεται ότι αλλάζει τους συσχετισμούς στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύεται αμυντικά η χώρα μας και εξοπλιστικά και αυτό είναι βεβαίως όταν έχεις ένα τέτοιο γείτονα όπως είναι η Τουρκία και όχι βεβαίως δεν γειτονιάζουμε το Βέλγιο, είναι σημαντικό. Πάντως ανέβηκαν οι τόνοι, είδαμε λοιπόν και αυτό το πινκ-πονκ μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα. Τελειώνουμε εδώ με τη Βουλή, γιατί δίπλα μου και δεν τον έπρεπε. Είμαι αγενή σήμερα, γιατί θα έπρεπε να τον έχω ήδη παρουσιάσει. Συγγνώμη. Δεν είσαι καθόλου αγενή. Εγώ νιώθω το σπίτι μου. Και εγώ το ίδιο, επειδή είμαστε. Ναι, θα έπρεπε να σε έχω παρουσιάσει, αλλά με συνεπήρε η πολιτική επικαιρότητα. Είναι εντελώς λογικό αυτό που συμβαίνει. Επειδή παρακολουθούσα όλη την ώρα τη Βουλή, λοιπόν, είναι βεβαίως καταλάβατε, όπως κάθε εβδομάδα, ο Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου e-real estate. Λοιπόν, πάρα πολλά τα θέματα Θεμιστοκλή της αγοράς ακινήτων. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με τις εκταμιεύσεις εργαστικών δανείων. Μετά από πάρα πολλά χρόνια άρχισαν και διαφημίσεις οι τράπεζες. Εντόνως πια για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων, κάτι που δεν βλέπαμε στα 10 προηγούμενα χρόνια της μνημονιακής κρίσης. Δεν υπήρχαν. Δεν δίνονταν στεγαστικά δάνεια. Οι τράπεζες ήταν σαν να μην υπήρχαν όσον αφορά την στεγαστική πίστη και όσον αφορά τα στεγαστικά δάνεια. Εγώ θα σου πω το εξής. Ναι. Το 2007 η εκδόση στεγαστικών δανείων αμαλία ήταν 15 δις. Ας δούμε και τις κάρτες. Ναι. 15 δις ευρώ. Ναι. Το μέσο δάνειο ήταν περίπου στις 160 με 170.000 ευρώ και η τράπεζα έπαιζε στη διαδικασία να δανειοδοτεί περίπου το 110 με 120% πολλές φορές αξίας του ακινήτου. Περάσαμε τα χρόνια των μνημονίων, με αποτέλεσμα πάρα πολλές τράπεζες έχουν κλείσει εντελώς στροφικά έκδοση στεγαστικών δανείων και πλέον από το 2019 και μετά, 18 μάλλον και μετά, βλέπουμε σιγά σιγά ότι οι τράπεζες επανέρχονται. Συγκεκριμένα, θα δούμε το 2018 η εκδόση στεγαστικών δανείων ήταν 610 εκατομμύρια ευρώ. Το 2019 αγγίξαμε τα 625 εκατομμύρια ευρώ, το 2020 687 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2021 οι δικές μας οι πληροφορίες λένε ότι θα αγγίξουν περίπου τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε τώρα πλέον ότι οι τράπεζες, ενώ στο παρελθόν δανειοδοτούσαν το 100%, το 110% της αξίας του ακινήτου, πλέον για να μπουν σε διαδικασία να δανειοδοτήσουν οποιονδήποτε ετούντα, ζητούν αυτή τη στιγμή μια ιδία συμμετοχή. Πολλές φορές υπολογίζεται στο 20 ή και 30%. Οι πληροφορίες δικές μου αναφέρουν αυτή τη στιγμή πάντως ότι υπάρχουν τραπεζικά ιδρύματα που σκέφτονται για την πρώτη κατοικία να μπουν στη διαδικασία να δανειοδοτούν το 90%. Έτσι ώστε να βοηθήσουν τα νέα ζευγάρια. Παράλληλα, εγώ θεωρώ τουλάχιστον όσον αφορά το κομμάτι των δανείων, ότι θα δουν μια μεγάλη κινητικότητα στο άμεσο χρονικό διάστημα, διότι αν θυμόμαστε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ με την δωρεά, τη χρηματική γονική παροχή χωρίς φόρο δωρεάς, το 10% που πληρώνουμε μέχρι και σήμερα, πολλοί γονείς θα μπουν στη διαδικασία να δώσουν την ιδία συμμετοχή που λείπει σε οποιοδήποτε νέο ζευγάρι, που πολλές φορές είναι 20, 30, 40.000 ευρώ. Γιατί θέλει και φορολόγητα. Ακριβώς. Θα δώσει αυτή την ιδέα συμμετοχή στα παιδιά του για να μπορεί το παιδί αυτό, ενώ πληρεί τα τραπεζικά κριτήρια για την έκδοση δανείου, να μπορεί πλέον να πάρει το δικό του σπίτι. Είναι σημαντικό να φέρουμε το εξής. Γιατί μερικοί μου λένε, μα Θεμή, είναι λογικό αυτό που λέει. Δηλαδή, δήλωνε ο γονέας ότι έδινε στο παιδί του χρήματα. Και του λέω, εάν δεν το δήλωνε, υπήρχε μια φορολογική παράβαση. Ακριβώς. Που αυτή η φορολογική παράβαση είτε θα την πήρε ο γονέας κάποια στιγμή, που θα φέρουν τα μεταφορά των χρημάτων, ή το παιδί με το πόθεν έσχεσαι. Μου λέγανε, έλα εδώ, αγόρι μου, εσύ που βγήκε 30-40 χιλιάρικα στον λογαριασμό σου ιδία συμμετοχή, όταν αυτή τη στιγμή δηλώνει αυτά τα εισοδήματα και αυτά τα έξοδα. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι η εκδόση στεγαστικών δανείων το επόμενο χρονικό διάστημα θα μπούμε σε διαδικασία να δούμε έντονη κινητικότητα. Λοιπόν, επειδή περιμένει η Χριστίνα Εμανέ, την έχουμε τη φοροτεχνικό, δεν χρειάζεται συστάσεις η Χριστίνα. Χριστίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σε ευχαριστούμε πολύ που σε έχουμε και εσένα εδώ στην εκπομπή, Κοινωνία και Οικονομία. Θα είναι χρήσιμες πάντα η επισημάνωση σου και όλα αυτά που θα μας λες. Χριστίνα, ακούω πάρα πολλά παράπονα και νομίζω εσύ ακούς και περισσότερα από μένα για τη ρύθμιση των κορονοχρεών σε 72 δόσεις. Και θα σου πω πού εντοπίζονται τα παράπονα για να μας κάνεις και εσύ τις δικές σου επισημάνσεις. Τι λέει ο φορολογούμενος? Λέει ότι είναι καλώς ήλθε αυτή η ρύθμιση και βεβαίως είναι προς θετική κατεύθυνση. Μέχρι 36 δόσεις είναι άτοκα, από 36 μέχρι 72 με 2,5%. Δεν είναι υψηλό το επιτόκιο. Όμως, το πρώτο πράγμα που γκρινιάζουν είναι γιατί μπαίνουν μόνο τα χρέη που ήταν από Μάρτιο του 20 και μετά. Τα προηγούμενα, δηλαδή, αν κάποιος χρωστούσε 5.000 ευρώ, λέω ένα ποσό, από προηγούμενα δεν μπορεί να τα βάλει μέσα στη δόση. Άρα πρέπει να κάνει άλλη ρύθμιση για αυτά, την πάγια ρύθμιση μέχρι 24 δόσεις και άλλη ρύθμιση για το κορονοχρέη. Μετά, μας λένε ότι ακριβώς για τα χρέη που δεν ήταν παγωμένα, αυτά που έχουν παγώσει μέχρι τέλος του έτους και δημιουργήθηκαν μέσω της πανδημίας, ναι, μεν μπορεί να μπει στη ρύθμιση, αλλά για αυτά τα χρέη μπορεί να ενεργοποιηθούν αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Αμαλία, και εγώ σας ευχαριστώ που είμαι κοντά σας και είναι και δική μου χαρά. Η αλήθεια είναι τα θέματα που θέτεις και φυσικά τα θέτουν οι φορολογούμενοι και οι τηλεθεατές μας είναι σημαντικά. Ξεκινώντας από το κομμάτι των χρεών, να πούμε ότι σταδιακά τα τελευταία χρόνια, γιατί ερχόμαστε από μια περίπου 7 ετία, στην οποία πριν από την υγειονομική κρίση που ήρθε με τον COVID, είχαμε και μια οικονομική κρίση, η οποία εξελισσόταν και με τις αλλαγές που ήρθαν, για να στοχεύσουμε και στον μικρομεσαίο Έλληνα φορολογούμενο, στον φόρο των ακινήτων, στο ΦΠΑ, στο φόρο εισοδήματος, στο αφορολόγητο, στο γεγονός του δεν έχει σταματήσει ποτέ να ισχύει η φορολόγηση των τεκμηρίων. Όλα αυτά λοιπόν μαζί δημιουργήσαν σίγουρα μια συσσόρευση χρεών σε διάρκεια αρκετών ετών. Ήρθε λοιπόν κάποια στιγμή η εφορία, τα ταμεία, τα ασφαλιστικά και είπαν να δώσουμε τη δυνατότητα μιας ρύθμισης ανάσας, που ήταν η γνωστή ρύθμιση των 120 δόσεων που έτρεξε τόσο για τα ασφαλιστικά ταμεία όσο και για την εφορία. Αρκετοί από τους ανθρώπους που πραγματικά ήθελαν να ρυθμίσουν μπήκαν σε αυτή τη ρύθμιση και προσπάθησαν να την κρατήσουν και να την έχουν βιώσιμη. Έρχεται και ο κορονοϊός. Και έρχονται και παράλληλα τα τρέχοντα τα υπόλοιπα χρέη μας, φόρος εισοδήματος, τρέχον ΦΠΑ, νέων ετών ένφια, μη κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου που εκτοξεύει πολλές φορές τον ένφια. Και όλα αυτά άρχισαν να συσσωρεύονται και να μην αρκεί το να κρατάω την παλιά ρύθμιση 120 δόσεων, αλλά ταυτόχρονα να πρέπει να φτιάχνω και ενδιάμεσες ρυθμίσεις που, όπως σωστά ανέφερες και εσύ, ήταν οι πάγιες ρυθμίσεις των 12 δόσεων. Ξαφνικά μπαίνει το γεγονός ότι πρέπει να κρατάμε ενήμερη την ρύθμιση των 120, ενήμερες τις πάγιες ρυθμίσεις των τρεχουσών οφειλών και ξεκινάνε και οι οφειλές μέσα στην πανδημία, όπου φυσικά δεν υπήρχε και η δυνατότητα αποπληρώμες ούτε των παλαιών ρυθμίσεων, ούτε των νέων τρεχουσών οφειλών που έπεσαν. Δηλαδή, ούτε ο φόρος εισοδήματος φετινός μπαίνει στη ρύθμιση. Δεν σε άκουσα καλά, συγγνώμη. Ο φόρος εισοδήματος ο φετινός δεν μπαίνει στη ρύθμιση. Μπράβο, εκεί ήθελα να καταλήξω. Οπότε έρχεται τώρα το κράτος και τι σου λέει? Σου λέει ότι, κύριε, από το Μάρτιο του 20 δεν με απασχολεί τι έχεις πίσω. Η πλειονότητα αυτών που οφείλουν έχουν μεγάλους όγκους και προβλήματα πίσω. Δεν με απασχολεί λοιπόν αυτό. Εμένα με απασχολεί τι χρέη έχεις δημιουργήσει από το Μάρτιο του 20 μέχρι και τον Ιούλιο του 21. Μόνο αυτά τα χρέη. Και μόνο για αυτά τα χρέη σου δίνουν τη δυνατότητα, τις 36 δόσεις άτοκα ή τα επιπλέον 3 χρόνια, δεν φτάσει στις 72 δόσεις με ένα χαμηλό επιτόκιο του 2,5%. Τα παλιά χρέη, ρυθμίσεις 120 δόσεων που χάθηκαν και δεν μπορούν να αναβιωθούν, φορολογούμενοι οι οποίοι ήταν ενήμεροι σε ρυθμίσεις παλαιότερα και τώρα προσπαθούν να τις ξαναβάλουν σε πάγιες ρυθμίσεις 24 δόσεων και δεν μπορούν. Χρέη στον ΕΦΚΑ παλιά, χρέη στο ΤΕΒΕ παλιά ή στα παλιότερα ασφαλιστικά ταμεία. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε και λέμε και φωνάζουμε καιρό τώρα ότι εάν δεν μπορέσουν να ενοποιηθούν όλα αυτά τα χρέη σε μια ρύθμιση που θα είναι βιώσιμη προς τον αριθμό των δόσεων, τότε τελικά θα γίνονται συνέχεια ρυθμίσεις που θα πληρώνονται η πρώτη, η δεύτερη δόση για να εκδώσουμε γρήγορα μια φορολογική ή μια ασφαλιστική ενημερότητα και έπειτα τα χρέη θα ξαναπέφτουν στον κουβά και θα είναι μη εισπράξιμα. Και ο τελικός στόχος είναι να έρθουν ρυθμίσεις για να μπορέσει να υπάρξει εισπραξιμότητα και το κράτος να κερδίσει. Το γεγονός του να έχουμε χρέη και να οδηγούμαστε στο να κατάσχουμε λογαριασμούς, στο να μην εξυγιένεται το κομμάτι των κατοικιών και συνεχώς να μπαίνουν νέες εγγύησεις και ούτω καθεξής, νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα ούτε για το κράτος αλλά ούτε και για τους πολίτες του. Ακριβώς. Χριστίνα, άρα για τους ανθρώπους που έχουν κορονοχρέη και θέλουν να τα ρυθμίσουν, κάποιος πώς σκεφτόταν, και στο λέω και εγώ, γιατί και εγώ μπορώ να πω σε αυτή τη ρύθμιση. Σκεφτόμουν ότι αφού 1η Ιανουαρίου θα ξεκινούσε η πρώτη δόση, ας το πούμε, να ρυθμίσω προς το τέλος Δεκέμβρη και να πληρώσω την πρώτη δόση μου τον Γενάρη. Όμως είναι αυτό προφυλάσσει το φορολογούμενο, γιατί αρχίζω και καταλαβαίνω και το έχουν αναδείξει και τα μέσα ενημέρωσης, ότι αυτό δεν με προφυλάσσει από αν κάποιος έχει παλαιότερα χρέη και εκεί μπαίνει ο φόβος αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης. Άρα θα πρέπει να την κάνει τώρα τη ρύθμιση, δηλαδή να πληρώνει και τον τρέχον φόρο εισοδήματος, δηλαδή γελάει τώρα θα Θεμιστοκλής Μπάκας, αλλά πρέπει να πληρώνουμε το κάθε μήνα μέχρι τέλος του χρόνου το φόρο εισοδήματος. Τον ένφια, τέλος Οκτωβρίου, 2 δόσεις, αν δεν τον έχεις πληρώσει, και να πληρώνει και τη ρύθμιση των κορονοχρεών. Δεν γίνεται έτσι όμως. Σωστά. Αυτό που ακούω από την κυρία Εμανέ και από σένα, νιώθω ότι ένας άνθρωπος πρέπει να σταματήσει να εργάζεται και να κυνηγάει από πίσω τις ρυθμίσεις. Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό το μπλέξιμο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον που ακούω την κυρία Εμανέ, νιώθω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας ελεύθερος επαγγελματίας δεν έχει τι άλλο να κάνει όλη την ημέρα. Αν ασχοληθείς όλη την ημέρα. Μα δεν βγαίνουν τα χρήματα, δεν βγαίνει η εξίσωση. Και πώς θα εργαστείς, δεν υπάρχει λογική. Άρα είναι έτσι. Χριστίνα, πότε πρέπει να κάνουν αυτή τη ρύθμιση, να την κάνουν τώρα, ας το πούμε? Γιατί έχει ανοίξει πλατφόρμα βεβαίως. Δύο πράγματα. Αυτό που εντοπίζεται, το γεγονός της δυσκολίας στο να ρυθμίσουμε, είναι το βασικότερο απ' όλα. Ξέρετε ότι υπάρχουν φορολογούμενοι, ιδιοκτήτες ακινήτων, ελεύθεροι επαγγελματίες, νομικά πρόσωπα, τα οποία προσπαθούν να μπουν σε μια βιώσιμη ρύθμιση με μία ταυτότητα φυλής. Να μην γίνονται λάθη, να μην παίρνουν λεφτά στη μία ταυτότητα, στην άλλη ταυτότητα, να ψάχνουμε συμψηφισμούς. Ξέρετε πόσες εργατοώρες και πόσους χαμένους χρόνους για πράγματα τα οποία θα μπορούσαν πάρα πολύ εύκολα να λύνονται και να ολοκληρώνονται και να είναι και ο πολίτης φορολογούμενος, ο φιλέτης ενήμερος, αλλά και το κράτος να έχει άμεσα την πληροφορία του τι του χρωστάει αυτός ο άνθρωπος και τι περιμένει να εισπράξει ή τι δεν θα εισπράξει ποτέ. Τώρα, ως προς το γεγονός, άμα λέω που με ρώτησες για τη κατάλληλη χρονική στιγμή του πότε πρέπει να υποβληθεί αυτή η ρύθμιση, ως προς τα κορονοχρέη, οποτεδήποτε και να υποβάλουμε την αίτηση της ρύθμισης, η πρώτη καταβολή, η πρώτη ημερομηνία καταληκτική για πληρωμή της πρώτης δόσης είναι Ιανουάριος του 2022. Άρα, για εμένα, αν με ρωτάς την προσωπική μου γνώμη, καλό είναι όσοι έχουν τέτοια χρέη και θέλουν να μπουν σε μια διαδικασία να τα σιγά-σιγά να τα τακτοποιήσουν, καλό είναι να κάνουν το κομμάτι αυτό που αφορά τα κορονοχρέη, να τα εντάξουν στη ρύθμιση, να ξέρουν ότι αυτά έχουν φύγει και έχουν τραβηχτεί και βρίσκονται στον κουβά εκεί, ούτως ώστε να ξέρουν τι μένει πίσω και με ποια ρύθμιση από αυτές τις υπόλοιπες, τις πάγιες ρυθμίσεις που υπάρχουν στη φαρέτρα, θα μπορέσουν να τακτοποιήσουν και αυτά, ούτως ώστε να μην έχουν χρέη που να είναι μη ρυθμισμένα. Χριστίνα, θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η Χριστίνα Εμανέ, η φοροτεχνικός. Αλλά μόνο μου επιτρέπεις μία κουβέντα ακόμα. Βεβαίως. Αυτή την εργαλειοθήκη των χρεών, αυτή τη στιγμή, για όσους έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα και προσπαθούν να βρουν λύση, τρέχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός που αφορά χρέη σε δημόσιο αλλά και σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και οι οφειλέτες θα μπορούσαν να βρουν τη λύση και μόνο για το δημόσιο, δηλαδή μιλάμε για χρέη σε εφορία και σε ΕΦΚΑ, είτε αυτά είναι εργαζομένου, είτε αυτά είναι εργοδότη, είτε αυτά είναι από τις εισφορές των ελευθερών επαγγελματιών. Και πολλές φορές αυτή η διαδικασία πια γίνεται λίγο πιο καλή και πιο αποτελεσματική, γιατί υπάρχουν περικοπές και στα κεφάλαια και στις προσαρξήσεις ανάλογα με το προφίλ του κάθε οφειλέτη. Απλώς ο μοναδικός περιορισμός είναι ότι πρέπει η συνολική του οφειλή να είναι άνω των 10.000 ευρώ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τη Χριστίνα Εμανέ, τη φοροτεχνικό. Θα την έχουμε συχνά πυκνά μαζί μας. Χριστίνα, πάντα έτσι, ξέρεις, είναι πολύ χρήσιμο όσα μας λες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Επίσης, καλό απόγευμα. Της ρύθμισης. Αμαλία, να σου πω κάτι πάντως. Μεγάλη ταλαιπωρία. Μεγάλη ταλαιπωρία. Τεράστια ταλαιπωρία. Ότι γίνεται μια σωστή δουλειά από το Οικονομικό Επιτελείο, από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση οι ρυθμίσεις. Δεν μπορεί όμως να έρθει μια ρύθμιση να περιλαμβάνει τα χρέη όλα. Δεν μπορείς να έχεις 4-5 ρυθμίσεις και να πρέπει να πληρώνεις και τον ένφια και τον φόρο εισοδήματος. Μίλαγα με έναν φίλο μου που είναι ιδιωτικός υπάλληλος, ο οποίος ο άνθρωπος κάθεται στο σπίτι του περίπου 1,5 με 2 ώρες κάθε τέλος του μήνα για να πληρώσει μόνο τις ρυθμίσεις που έχει. Που είναι ο παλιός φόρος εισοδήματος που έχει ρυθμίσει το 2018, το 19, το 20, το 21 που θα ρυθμίσει τη νέα χρονιά. Γενικότερα όμως, Αμαλία, βλέπουμε και το εξής. Ότι αν θυμάσαι εδώ στην δική στην εκπομπή έχουμε συζητήσει και έχουμε μιλήσει όσον αφορά για αυτό το πρόγραμμα που συζητάγαμε την επανέναρξη όσον αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα χρήματα που περιμένουν. Θα σου πω ότι ακόμα και σήμερα, αυτό έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, επαγγελματιών στον κλάδο της εστίασης, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν εισπράξει τα χρήματα αυτά που περιμένανε από τον Ιούνιο μήνα. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή αρχές, έχουμε φτάσει μάλλον 10 Οκτωβρίου περίπου, στο 7 του μήνα πλέον σήμερα, και συζητάμε από το Σεπτέμβρη ότι μέρα. Σίγουρα η κυρία Εμανέ ως φοροτεχνικός που θα έχει διάφορους πελάτες θα το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Κάθε μέρα οι φοροτεχνικοί λένε σε όλες τις επιχειρήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος ότι την επόμενη μέρα, άντε υπομονή άλλες 2-3 μέρες, θα μπούμε σε διαδικασία πλέον να υπάρξει αυτά τα χρήματα που παραμένουν πώς και πώς όλοι οι καταστηματάρχες, κατά κύριο λόγο τα καταστήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, για να μπορέσουν να πληρώσουν τους προμηθευτές. Παράλληλα, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε, Αμαλέ, και αυτό που είπε η κυρία Εμανέ, ναι, ότι τα χρέη πριν το Μάρτιο του 2021 δεν φτάσουν στις ρυθμίσεις. Δηλαδή, αυτή η συσσόρευση των χρεών που υπήρχαν πιο πριν, που είναι αποτελέσματα πολλές φορές της οικονομικής κρίσης της χώρας μας, και πλέον εν μέσω πανδημικής κρίσης, 18 μήνες πλέον, είμαστε όλη η κοινότητα, όλη η παγκόσμια κοινότητα ταλαντεύεται όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού. Δεν είναι λογικό με μια πολύ απλή ρύθμιση για τα πάντα να τελειώνουμε. Έτσι. Και να σου πω κάτι, μπορεί να μίσει το 2,5% σαν μικρό επιτόκιο. Ναι. 2,5% είναι το επιτόκιο έκδοση πολλές φορές του εργαστικού δανείου. Ακριβώς. Δεν είναι μικρό το επιτόκιο. Δεν είναι μικρό, όχι, δεν είναι μικρό. Πολύ σωστά. Και επισημάνσου, και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Όμως, επειδή υπάρχει μια έκτακτη είδηση ότι πιθανότατα θα υπάρξει στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό έκτακτη σύσκεψη για την ακρίβεια, γιατί έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ οι τιμές ενέργειας σε διεθνές επίπεδο. Σήμερα πέφτουν κάπως, αλλά μέχρι χθες το ράλι ήταν εκρηκτικό. Με ό,τι αυτό σημαίνει για το πετρέλαιο θέρμανσης, για το πετρέλαιο κίνησης, φυσικό αέριο, βενζίνη. Φαίνεται ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν για τις επιδοτήσεις κτλ. Σας δίνω το ρεπορτάζ πριν τις 14 Οκτωβρίου, δηλαδή πριν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Βγήκαν οι βενζινοπόλοι σήμερα, το είδατε και στους τίτλους αρχής, και ζητούν να μειωθούν οι φόροι. Μόνο έτσι θα γίνει. Μειωθούν οι φόροι στα καύσιμα. Γνωρίζουμε όλοι μας πόσο είναι ο φορολογικός συντελεστής στα καύσιμα. Δεν θυμάμαι καλά, είναι 90%, 85-90% περίπου. Έτσι. Είναι. Λοιπόν, άρα τώρα περιμένουμε να διασταυρώσουμε την είδηση. Μάλλον πάντως ισχύει. Όταν θα επιστρέψουμε από το διάλειμμα, θα έχουμε κάνει το ρεπορτάζ. Γι' αυτό με είδατε στα μηνύματα. Γιατί είμαστε και ζωντανή εκπομπή. Αλλά πρέπει να σας μεταφέρουμε το ρεπορτάζ. Η ακρίβεια είναι κάτι που αφορά όλους μας. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει από το 1,10-1,20 και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Το φυσικό αέριο, όπως είπε και ο Θεμιστοκλής Μπάκας. Εγώ θα σου πω το εξής. Οι εταιρείες, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός της ΔΕΗ, οι ιδιωτικοί πάροχοι, χθες. Οι άνθρωποι είχαν συνεδριάσει σε όλες τις επιχειρήσεις τους για να δουν τι θα κάνουν με το φυσικό αέριο. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα να κάνουμε και εμείς το ρεπορτάζ για να σας δώσουμε όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Άττικα TV, εκπομπή Κοινωνία και Οικονομία. Σας μεταφέραμε μια είδηση και επειδή κάναμε ρεπορτάζ και πήραμε τα τηλέφωνα που έπρεπε να πάρουμε, η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου είναι για την ενέργεια, είναι εσωτερική σύσκεψη, για να μεταφέρουμε τις ειδήσεις ως έχουν. Και δεν καταλαβαίνετε, εσωτερική σύσκεψη σημαίνει με κάποιους στενούς συνεργάτες ο Πρωθυπουργός από το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Σίγουρα είναι αυτό που είπε και ο Θεμιστοκλής, ότι έχουν κάνει εκρηκτικό ράλι τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικά του πετρελαίου. Τώρα, αυτό μεταφράζεται σε ανατιμήσεις σε όλο το φάσμα της αγοράς. Πολύ περισσότερο δε στους λογαριασμούς του ρεύματος και του φυσικού αερίου. Εκεί θα δούμε αν ισχύουν αυτά που ακούμε. Τουλάχιστον και από φίλους και γνωστούς που έχουν λάβει το ραβασάκι της ΔΕΗ, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας τι σημαίνει αυτό για το μέσο νοικοκυριό. Εγώ θα σου πω παραδείγματος χάρη, φίλοι μου που παρέλαβε τον λογαριασμό της για ένα σπίτι 65 τετραγωνικά μέτρα στον Άγιο Δημήτριο, λογαριασμός της ΔΕΗ, εκαθαριστικός, 700 ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε όλοι μας πόσο υψηλό κοστολόγιο είναι όταν ο μέσος μισθός είναι 594 ευρώ. Αυτό που δεν γνωρίζω όμως, Αμαλία, είναι εάν τελικά ο λογαριασμός της ΔΕΗ, δεν θυμάμαι καθόλου αυτό το πράγμα, είναι άμεσα συνδεδεμένος. Οι διάφορες άλλες επιβαρύνσεις είναι ποσοστιαίες του λογαριασμού. Δηλαδή, η ΡΑΕ, οτιδήποτε πληρώνουμε, είναι συνδεδεμένος με τον λογαριασμό ποσοστιαία. Αν είναι ποσοστιαία, ναι. Γιατί εγώ θα σου πω το εξής. Τα δημοτικά τελικά όλα τα γύρω-γύρω αυξάνονται. Εγώ θα σου πω κάτι. Όσον αφορά πάντως στο Δήμο Αθηναίων, επειδή εκεί είναι τα δικά μας τα γραφεία, η έδρα μας, θα σου πω ότι στο Κολονάκι η κατανάλωση του ρεύματος μπορεί να είναι 45 με 50 ευρώ. Στα γραφεία, ναι, και η ΔΕΗ, ο λογαριασμός, να αγγίζει τα 180 ευρώ. Έτσι. Εκ των οποίων τα 100 ευρώ είναι δημοτικά τέλη και τα υπόλοιπα είναι. Υπέρ της ΕΡΤ και όλα αυτά. Όλα αυτά, λοιπόν, που βλέπουμε στην πίσω σελίδα πια. Ωραία. Να σας πω λοιπόν, γιατί υπάρχει μεγάλη ανησυχία στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, βέβαια, στα νοικοκυριά. Και είναι λογικό γιατί έρχεται και χειμώνας, έχει φτάσει. Πέφτει και θερμοκρασία. Έχουμε δει τα αποτέλεσμα του παρελθόντος. Με τις αυτοσχέδιες όμπες μέσα στα σπίτια. Έχει καεί κόσμος. Ναι. Θα πάμε στη Ματίνα. Μία στιγμή δώσαμε να δώσω δύο πληροφορίες μόνο, γιατί βρίσκεται στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου και της κυβέρνησης. Βρίσκεται στο να αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης, δηλαδή να αυξηθούν τα εισοδηματικά κριτήρια για να πάρουν περισσότεροι δικαιούχοι το επίδομα θέρμανσης. Είτε είναι φυσικό αέριο οι καταναλωτές και χρησιμοποιούν, είτε ηλεκτρικό ρεύμα, είτε πέλετ, είτε ξύλα. Αφορά όλους τους καταναλωτές. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Άρα να κατέβουν τα εισοδηματικά κριτήρια, έτσι ώστε να υπάρξει μια αναπροσαρμογή των κριτηρίων για να μπουν περισσότεροι δικαιούχοι, και αυτό είναι σημαντικό. Πολύ και από εκεί και πέρα, την επιδότηση για την ενέργεια με τη μεγαβατόρα, γίναμε και όλοι τώρα εξπέρι στην ενέργεια, να αυξηθεί και αυτό το ποσό της επιδότησης. Αυτό είναι στο τραπέζι. Βεβαίως τώρα έρχεται εμφαντικά και το κομμάτι της μείωσης των φόρων στα κάψιμα. Το βάζουν οι ίδιοι βενζινοπόλες. Πρέπει να γίνει αυτό. Και πρέπει να γίνει. Θα δούμε λοιπόν ποιες θα είναι οι αποφάσεις της κυβέρνησης. Σίγουρα οι ανακοινώσεις θα υπάρξουν πριν τις 14 Οκτωβρίου. Οπότε και αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Οπότε υπομονή να δούμε πώς η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει αυτό το κύμα ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Επειδή όμως είμαστε αυτοδιοικητικό κανάλι και την έχω καθυστερήσει, πάμε να δούμε τις αυτοδιοικητικές ειδήσεις ημέρας με τη Ματίνα Πολυχρόνη. Ματίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αμαλία, Θεμιστοκλή, κυρίες και κύριοι. Αντίδραση της παράταξης Δύναμης Ζωής προκάλεσε η ακύρωση ψηφίσματος για τους νεοναζί στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβουλιοτικής από την διοίκηση της Περιφέρειας. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η διοίκηση διχάζει τους πολίτες και βάζει πάνω από τον αγώνα κατά του νεοναζισμού τα μικροπαραταξιακά ωφέλη. Από την πλευρά της, η διοίκηση απαντά ότι καταδικάζει τη βία από όπου και αν προέρχεται και υπενθυμίζει μάλιστα ότι είχε εκδώσει σχετικό ψήφισμα και ίδια τον περασμένο χρόνο. Ένα νέο πάρκο τσέπης περιμένει τους δημότες Αθηναίων και όχι μόνο, αυτή τη φορά στα Πετράλωνα. Ένα άλλοτε εγκαταλελειμμένο σημείο έκτασης 160 τετραγωνικών μέτρων άλλαξε μορφή αφού τοποθετήθηκαν φυτά, ανανεωμένος εξοπλισμός και φωτοβολταϊκό σύστημα. Τα κινητά πράσινα σημεία έφτασαν και στον Δήμο Μαραθώνος, καθώς ξεκίνησε από σήμερα πιλωτικά το πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης The Green City. Πλέον κάθε Τρίτη και Πέμπτη οι δημότες μπορούν να ανακυκλώνουν και να επιβραβεύονται. Το δίκτυο κόκκινων κάδων ανακύκλωσης επεκτείνει ο Δήμος Αμαρουσίου σε 41 σημεία και στις 17 γειτονιές της πόλης. Μία νέα αίθουσα απέκτησε ο πρώτος παιδικός σταθμός Ζεφυρίου, ώστε να καλύψει τις ανάγκες που προέκυψαν με τη δημιουργία βρεφικού τμήματος από τη φετινή σχολική χρονιά. Και κλείνοντας, προσλήψεις 26 ατόμων στον Δήμο Καλυθέας για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Παιδικής Αγωγής και Άθλησης Γιάννη Γκάλο με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Και με αυτή λοιπόν την είδηση κλείνουμε το αυτοδιοικητικό δελτίο. Ευχαριστώ πολύ τη Ματίνα Πολυχρόνη για τις αυτοδιοικητικές ειδήσεις. Καλό απόγευμα, Ματίνα. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, τώρα διαβάζω μια είδηση στα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, στα οικονομικά. Εκτινάχθηκαν σε υψηλό 10 ετών οι διεθνείς τιμές των τροφίμων. Είναι πια παγκόσμιο το φαινόμενο, είναι ξεκάθαρο ότι είναι παγκόσμιο και βεβαίως έρχεται και στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν έχει στηθεί και ένα κερδοσκοπικό πάρτι. Όσο ασχολούμαστε με τα χρηματιστηριακά, πάντα γίνεται. Πάντα δεν γίνεται αυτό. Σωστά. Το ξέρουν πολύ καλά όλοι μας. Λοιπόν, το κερδοσκοπικό πάρτι όμως θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην τσέπη των καταναλωτών, της νοικοκυράς, της επιχείρησης, το Ταμείο της Επιχείρησης. Και εδώ χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση που φαίνεται να μελετώνται και να σχεδιάζονται. Και θα έχουμε και σύντομα ανακοινώσεις, το ξαναλέω. Λίγο υπομονή. Καταλαβαίνω, επειδή έχουμε πολλά μηνύματα, την ανησυχία όταν η νοικοκυρά πάει στο σούπερ μάρκετ και τα βλέπει κάθε εβδομάδα όλα να ανεβαίνουν. Αμαλένα, από κάτι όμως. Είναι τρομερό. Εάν αυτή τη στιγμή πάμε και δούμε τα προϊόντα που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας εμείς, σε ένα ξένο σούπερ μάρκετ στην Ιταλία, θα σου πω εγώ. Δεν είναι μια χώρα όπως είναι η Βουλγαρία, η Ρουμανία. Στην Ιταλία θα δούμε τέτοια προϊόντα που είναι φτηνότερα. Ναι. Εδώ πέρα εγώ θα σου πω στο παρελθόν πάρα πολύ από την Πάτρα, έπαιρνα το καράβι, πηγαίνα στην Ιταλία και φόρτωναν τα αυτοκίνητά του με προϊόντα. Στα Σκόπια από την Βόρεια Ελλάδα. Γνωρίζουμε πολύ καλά. Υπάρχουν πολλά προϊόντα. Βόρεια Μακεδονία. Βάλε μου πέρι στη γλώσσα τώρα. Πιπέρι. Θέλω να δημιουργήσει πρόβλημα στη Βουλή τώρα. Τώρα δημιουργώ. Εγώ θα δημιουργήσω το πρόβλημα. Συγγνώμη, Βόρεια Μακεδονία. Το πρόβλημα ποιο είναι. Ότι ξέρουμε πολύ καλά εμείς ότι στη χώρα μας υπάρχουν προϊόντα που οι τιμές τους πραγματικά είναι πάρα πολύ υψηλές σε σχέση με την τιμή πώλησης στη Γερμανία, στην Αγγλία καθώς και στην Ιταλία. Επίσης να πω ότι όταν οι τιμές του πετρελαίου κατέγραφαν πτωτική πορεία όλο το προηγούμενο διάστημα και στην κρίση μέσα, γιατί δεν υπήρχε ζήτηση, γιατί είμαστε σε lockdown σε παγκόσμιο επίπεδο, οι τιμές στην Ελλάδα δεν είδαν να πέφτουνε. Εννοείται. Ποτέ. Εμείς, όταν ανεβαίνουμε, πάντα αργούμε. Έχουμε αργά αντανακλαστικά. Έτσι. Και τα αντανακλαστικά μας είναι μόνο γρήγορα όταν έχουμε αυξήσεις. Έτσι. Λοιπόν, έχεις κάποιους πάρα πολύ ενδιαφέροντες πίνακες για ακίνητα. Τι συμφέρει, αγορά ή πώληση. Έτσι. Και θέλω να τα δούμε μαζί, να μας δώσεις το πρώτο σχόλιο και να βλέπουμε και τις κάρτες. Τι ακριβώς συμβαίνει. Γενικότερα, Μαλία, επειδή συζητάμε συνεχώς και έχουν γραφτεί πάρα πολλά κείμενα όσον αφορά την αύξηση των ενοικίων. Έχεις γίνει φίρμα εντωμεταξύ, γιατί σε βλέπουμε να παίζεις παντού, να μιλάς παντού. Όλοι ασχολούνται με τα ενίκια και με τις τιμές πώλησης, ότι έχουν ανέβει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Και θα σου πω κάτι την ακρίβεια κιόλας τώρα, που το συνδέσουν κιόλας. Πριν λίγες ημέρες ανακοινώθηκαν οι αυξήσεις στα υλικά κατασκευής της κατοικίας. Αυτή η αύξηση που έχει καταγραφεί από την Ελστάτ και στο χαλκό και στο τσιμέντο και στο πετρέλαιο, θα σου πω ότι επηρεάζουν το κόστος κατασκευής κατά 20 με 30%. Υπάρχουν πάρα πολλοί κατασκευαστές και αν διαβάσουν και τις δηλώσεις του Προέδρου του κ. Καψιμάλη, θα δούμε ότι μιλάει για κερδοσκοπία. Ότι από τη δεδομένη χρονική στιγμή, πάρα πολλοί κατασκευαστές που στο παρελθόν είχαν πάρει υποκαταβολές από ενδιαφερόμενους αγοραστές κατοικιών πριν ένα χρόνο, από τα σχέδια που συζητάγαμε το 2019-2020 και θέλουν να παραδώσουν στις κατοικίες, βλέπουν ότι το κόστος είναι πολύ πιο υψηλό και κάποιος από όλους πρέπει να χάσει. Ναι. Το οποίο θα χάσει. Θα χάσει ο κατασκευαστής ένα κομμάτι του κέρδους του, θα πιεστούν οι τιμές πώλησης των οικοπαίδων, θα μειωθούν τα ποσοστά αντιπαροχής που έχουν δοθεί, θα αυξηθούν οι τιμές στα απούλητα διαμερίσματα μια προκατοικία που έχουν παραμείνει. Γενικότερα το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι πολύ δύσκολο τα πράγματα. Εγώ φοβάμαι πραγματικά πάρα πολύ ότι κάποιοι κατασκευαστές, μικροί κατά κύριο λόγο, τώρα που είχαν από τους βήματα, θα μπουν στη διαδικασία οι άνθρωποι να μην μπορούν να παραδώσουν τις οικοδομές και τα διαμερίσματα που έχουν υπογράψει την προηγούμενη χρονιά. Ωραία. Και έχουν κλείσει τιμές. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπω εδώ τώρα μας έχεις κάποιες περιοχές. Να δούμε λίγο τα κεντρικά και νότια προάστια, βλέπω εδώ. Ας πούμε. Γενικά, Μαλή, θα σου πω το εξής. Λόγω της αύξησης των ζητούμενων τιμών ενοικίασης, που είναι περίπου 20 με 30% σχέση με το 2017, αυτή τη στιγμή τα δεδομένα μας οδηγούν σε μια εποχή όπως ήταν το 2000-2002. Πώς ξεκίνησε η κτηματαγορά να λειτουργεί, όταν αυτή τη στιγμή το μηνιαίο μίστομα, το ζητούμενο, ήταν σχεδόν όσο ήταν η δόση του δανείου και μικρότερο. Οπότε, βλέπω αυτή τη στιγμή ότι μπαίνουμε πλέον σε μια δικασία είναι το 2021 σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Το να αγοράσεις ένα ακίνητο, έχοντας την ίδια συμμετοχή του 25% για το δάνειο, να είναι μάλλον φτηνότερο η δόση του δανείου από ότι είναι το ενοίκιο. Συγκεκριμένα θα σου πω, στην Αργυρούπολη. Αυτή τη στιγμή ένα ακίνητο το 1977, 130 τετραγωνικά μέτρα, με αγορά 1.359 ευρώ τετραγωνικό μέτρο, το συγκεκριμένο ακίνητο, αν τον νοικιάζει κάποιος, θα πλήρωνε από 500-700 ευρώ. Ενώ, αν μπαίνει στη διαδικασία το συγκεκριμένο ακίνητο να πάρει ένα δάνειο 25 ετών, θα έχει μια δόση δανείου περίπου στα 600 ευρώ, ενώ αν το γίνει 25 χρόνια στα 520 ευρώ. Δηλαδή, 20 ευρώ παραπάνω σε κοντότερη τιμή. Στην Ελληνορώσουν, αυτή τη στιγμή βλέπουμε το ίδιο ακίνητο το 1985, 1.227 ευρώ τετραγωνικό μέτρο τιμή πώλησης, το ενοίκιο του είναι από 660 έως και 800 ευρώ. Η τιμή. Αυτή τη στιγμή, μια δόση δανείου, θα βλέπαμε αυτή τη στιγμή θα ήταν πολύ μικρότερη. Σκεφτείτε από 500 έως και 650 ευρώ. Στο Θησίο, αυτή τη στιγμή, το 1980, 1.470 ευρώ τετραγωνικό μέτρο τιμή πώλησης, 800 με 1.000 ευρώ η ζητούμενη τιμή ενοικίασης, 800 ευρώ το μήνα είναι για 15 χρόνια το δάνειο, 650 ευρώ είναι για 25 έτη. Άρα το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Στα Σολυκαβητό, πάλι το ίδιο παράδειγμα. Βλέπουμε 540 έως 630 ευρώ το ενοίκιο, 600 έως 450 ευρώ θα είναι δόση του δανείου. Άρα τελικά συμφέρει πιο πολύ το δανεισμός. Αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που έχουμε, όπως τα δεδομένα, και θεωρώ το εξής. Δεν υπάρχει περίπτωση, Αμαλία, ό,τι και να γίνει την επόμενη χρονιά, να δούμε τις τιμές των ενοικίων να μειώνονται. Δηλαδή, μην περιμένει ο κόσμος ότι το 2022 θα έχουμε δραματικές μειώσεις. Ακόμα και η παροχή 10.000 κατοικιών θέλουν χρόνο. Λοιπόν, και περιμένει και να τον καλησπερίσω ο φίλος μας ο κύριος Νίκος Κουγιουμτζής, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Κύριε Κουγιουμτζή, καλησπέρα. Καλό φθινόπωρο. Καλησπέρα, κύριε Κάτσου. Καλησπέρα, Μαλία. Καλησπέρα. Πού βρισκόμαστε, πώς πήγε το καλοκαίρι, γιατί λόγω του ότι ήταν και καλοκαίρι δεν τα έχουμε πει. Ακούω και εκεί παράπονα από τους επιχειρηματίες του κλάδου, πολλά τα χρέη τα παγωμένα, δεν καλύπτει η ρύθμιση των 72 δόσεων, έτσι λένε. Τι ακριβώς σημαίνει, δώστε μας μια εικόνα, κύριε Κουγιουμτζή. Κοιτάξτε, το καλοκαίρι είχαμε αφήξεις τουριστών και μάλιστα από ό,τι δείχνουν τα αποτελέσματα έως τώρα, τις αφήξεις σε σχέση με το 2020 είμαστε πολύ πάνω. Τώρα στα έσοδα βεβαίως θα κάνουμε ταμείο μάλλον κατά το τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Θα δούμε και πώς είναι τα έσοδα, γιατί δυστυχώς μας επισκέφθηκαν χαμηλά πορτοφόλια. Δηλαδή μας ήρθαν τουρίστες από Πολωνία, από Ρουμανία, δεν μας ήρθαν τα βαριά πορτοφόλια, αυτοί που ξοδεύουν, οι Αμερικανοί, οι Καναδοί, οι Αυστραλοί. Άρα εκ των πραγμάτων κρατάμε λίγο μικρό καλάθι στο κομμάτι των εσόδων. Και βεβαίως θα πούμε και ότι οι τουρίστες από όλες τις χώρες που μας έρχονται έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία, άρα και το προς κατανάλωση διαθέσιμο εισόδημα και των τουριστών είναι μειωμένο εκ των πραγμάτων. Τώρα, όσον αφορά την αγορά γενικότερα, κυρία Κάτζου, τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα, με την έννοια ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις, και αυτό το έχουμε δει από τις έρευνες που κάνουμε και ως Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας και ως Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας, ότι περίπου το 40% των συναδέλφων δυστυχώς μας απαντούν ότι δεν ξέρουν αν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν τους επόμενους μήνες. Και ένα αντίστοιχο ποσοστό, κοντά στο 40%, μας λέει ότι η ρευστότητα που έχουν στα ταμεία τους φτάνει για 1-1,5 μήνα. Αυτό όμως που δίνει ανάσες αυτή τη στιγμή στην μικρή και στην πολύ μικρή επιχείρηση, μάλλον βγάζουμε λίγο το κεφάλι μας έξω από το νερό, τη μύτη έξω από το νερό για να παίρνουμε ανάσες, είναι η αναστολή των χρεών. Όταν αυτά από τις αρχές του 2022 θα αρχίσουν να αποπληρώνονται, εκεί τα πράγματα θα αρχίσουν να δυσκολεύουν. Και εκεί λέμε ότι θα αρχίσει το τσουνάμι πια, έτσι το λουκέτο. Και το προσδιορίζουμε γιατί, όπως το είπατε και εσείς ανάγλυφα, οι 72 δόσεις δεν αρκούν. Εμείς επιμένουμε και το λέμε ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να προχωρήσει γενναία η κυβέρνηση αυτή σε συνεργασία με τους θεσμούς, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αντίστοιχα προβλήματα έχουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε κούρεμα χρεών. Ένα τουλάχιστον μέρος των χρεών της πανδημίας να κουρευτούν και αμέσως μετά να πάμε σε 120 δόσεις, μια γενναία ρύθμιση, χωρίς επιτόκια, χωρίς προαπαιτούμενα, ούτως ώστε να μπορέσουν οι όποιες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή έχουν ουσιαστικά επιβιώσει, να μπορέσουν να πάρουν ανάσες για να μπορέσουμε να δώσουμε ανάσες στην οικονομία και κυρίως στην απασχόληση, κυρία Κάτσου. Κύριε Κουγιουμτζή, ακούω επίσης παράπονα για τη χρηματοδότηση μέσω τραπεζών. Ότι όλες οι μεσαίες και μικρές κυρίως επιχειρήσεις έχουν αποκλειστεί από το δανεισμό, από τις τράπεζες. Πράγμα που το γνωρίζει το Υπουργείο Οικονομικών και βεβαίως πιέζει τους τραπεζίτες να ανοίξουν την κανόνα της ρευστότητας. Όμως, αν συνεχιστεί το συγκεκριμένο φαινόμενο, θα αναγκαστούν πάρα πολλές επιχειρήσεις να κλείσουν, είναι έτσι? Το 85% των μικρών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων δεν φτάνει στον κισέ των τραπεζών. Δεν το λέω εγώ, το λέει η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Η ίδια η Ένωση το λέει. Ναι, το λέει η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Άρα καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Κάποια ρευστότητα έδωσαν οι επιστρεπτές προκαταβολές του και αυτές καλούμε πολύ καλό μέτρο. Από αρχές του 2022 να αρχίσουν και αυτές να αποπληρώνονται. Άρα, εκ των πραγμάτων, ρευστότητα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Περιμένουμε και αυτό το περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο θα έρθει με το σταγονόμετρο, αλλά ουσιαστικά δεν θα χρηματοδοτήσει τη μικρή και την πολύ μικρή επιχείρηση. Και έγινε και πολύ λόγος στις προηγούμενες μέρες για το θέμα των συνενώσεων. Και αν και εφόσον συνενωθούν οι επιχειρήσεις, θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όταν δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα, όταν δεν την έχουμε αναπτύξει αυτή την κουλτούρα εδώ και πολλά χρόνια, έχουν περάσει πολλά προγράμματα ευρωπαϊκά από τη χώρα μας, αλλά κανένα από αυτά δεν έχει χρηματοδοτήσει συνέργειες, κλάστερς μικρών επιχειρήσεων. Πώς μπορούμε σε 2-3 μήνες, 5, έτσι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κλάστερ, ούτως ώστε αυτά να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Προκύπτουν πολλά ερωτηματικά από όλη αυτή τη διαδικασία. Κύριε Κουγιουμτζή, υπάρχουν διάφορες πληροφορίες που λένε ότι το επόμενες ίσως 2 εβδομάδες θα ανακοινώσει η κυβέρνηση ότι έρονται τα μέτρα αναφορικά με τα τετραγωνικά για το λιανεμπόριο. Αυτό θεωρείτε ότι θα ευνοήσει τον κλάδο? Βεβαίως, έτσι, ό,τι μέτρο ήταν ουσιαστικά στο ένα απογορευτικό οποιοδήποτε μέτρο κορονοϊού. Βεβαίως ήταν υποχρεωτικό με την έννοια της εξάπλωσης του κορονοϊού. Αλλά από την άλλη πλευρά βεβαίως θα δώσει ανάσες στις επιχειρήσεις που θα δουν περισσότερο κόσμο μέσα τους. Βέβαια το πώς θα μπορέσουν να ξοδέψουν οι καταναλωτές και με την ακρίβεια, γιατί είναι και ένα φαινόμενο τώρα της ακρίβειας τους επόμενους μήνες, γιατί πάλι συρριγνώνεται το διαθέσιμο ως κατανάλωση εισόδημα και η ψυχολογία είναι ουσιαστικά στον ΑΔΙΡ. Αν αυτό το μέτρο είναι ικανό να φέρει πελάτες μέσα στα καταστήματά μας. Μάλιστα. Κύριε Κουγιουμτζή, ήταν ο Νίκος Κουγιουμτζής, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι καλός ο χειμώνας. Φαίνεται το lockdown, είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα ξαναέχουμε και δεν πρέπει να ξαναέχουμε. Δεν πρέπει να κλείσουν ξανά οι επιχειρήσεις, η οικονομία, η κοινωνία. Αυτό είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Να δούμε πώς θα πάει και η πανδημία. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ. Βλέπεις τώρα πώς θέτει προβλήματα. Αυτό πάντως με τις τράπεζες, πραγματικά το συζητάμε, το ξανασυζητάμε. Και δεν βρίσκουμε άκρη. Η τράπεζα τι είναι? Η τράπεζα σου δίνει. Έχει ήλιο, σου δίνει μια ομπρέλα που δεν τη χρειάζεσαι. Βρέχει, σου παίρνει την ομπρέλα. Αυτό είναι η τράπεζα. Ωραίο. Αυτό είναι η συνειδητοποίηση πια. Σωστό. Δηλαδή, όποτε υπάρχει κρίση στη χώρα, η τράπεζα συναπών. Όποτε η τράπεζα έχει κρίση, όλοι οι πολίτες είναι παρόν. Μάλιστα. Να σου πω ότι έχει άδικο. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω και αυτόν τον τόνο, Αμαλία. Αλλά ξέρεις κάτι. Ξεφεύγουμε πια από την λογική. Και εγώ φορτώνω. Συγγνώμη κιόλας. Δεν είναι λογικό αυτό. Όταν αυτή τη στιγμή σου λένε το 40% των επιχειρήσεων, η ρευστότητα φτάνει για ένα μήνα. Όταν το 75% που είπε προηγουμένως ο κύριος αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών δεν μπορούν να μπουν στις τράπεζες. Μα πώς αυτές οι εταιρείες θα χειρίζουν τα χρήματά τους? Πώς θα τζιράνουν αυτές οι εταιρείες? Μα δεν γίνεται. Πώς συζητάμε αυτή τη στιγμή ανάπτυξη? Γίνεται, Αμαλία, συζητάμε συνεχώς αύξηση στη ΔΕΗ, σε φυσικό αέριο, αύξηση στα τρόφιμα. Μα οι μισθοί παραμένουν ίδιοι. Μα τα λεφτά έχουν πάνε, παιδιά. Ναι. Δηλαδή, ανέβαινε πάντα και οι μισθοί καθυλωμένοι. Πώς θα πληρώσει? Όχι, πώς θα πληρώνει και πώς αυξάνονται. Δηλαδή, πρέπει να μας αιτιολογήσει πώς καταγράφεται, δηλαδή πώς δημιουργείται αυτή η αύξηση. Η αύξηση δημιουργείται. Π.χ. στα Κίνα, ξέρεις τι λέμε. Υπάρχει αύξηση των τιμών των ενοικίων, διότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Ωραία. Μπορεί να μας πει κάποιος, υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη ζήτηση στα τρόφιμα, υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη ζήτηση στη ΔΕΗ, υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση στο πετρέλαιο που ανεβαίνουν όλα κατακόρυφα και στιγμιαία. Σε υψηλό δεκαετία οι τιμές των τροφίμων σε διεθνείς αγορές. Λοιπόν, να δώσω λίγο την επιδημιολογική εικόνα της ημέρας. Είναι 30 οι νεκροί, δυστυχώς, 335 οι διασωληνωμένοι και 2.249 νέα κρούσματα. Και θα απαντήσω θα προσπαθήσω να απαντήσω σε 5 μηνύματα τηλεθεατών που στον κύριο Τάκη, τα διαβάζω εδώ, στον κύριο Δημήτρη, στην κυρία Μαρία και στην κυρία Βάσο, που μου λέτε κυρία Κάντζου, ωραία τα λέτε και όλα καλά, αλλά για το θέμα του Μπογδάνου γιατί δεν έχετε ασχοληθεί. Η εκπομπή συγκεκριμένη, για να σας δώσω την απάντηση, όπως έχετε καταλάβει, κοινωνία και οικονομία, ασχολείται πολύ περισσότερο με θέματα και κυρίως με θέματα που αφορούν την κοινωνία, την αγορά, την οικονομία, τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, την ακρίβεια. Αυτό είναι το ύφος της εκπομπής και έτσι δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ με πολιτικά θέματα. Σήμερα είδατε, επειδή ήταν ημέρα Βουλής, ότι κάναμε μία αναφορά. Γι' αυτό είναι ο λόγος, λοιπόν, επειδή με ρωτάτε εδώ, όχι, δεν, ούτε αποκρύπτουμε κάτι, ούτε θέλουμε. Δεν υπάρχει αυτή η διάθεση στο κανάλι το συγκεκριμένο. Απλώς κάθε εκπομπή έχει το ύφος της και το ύφος της συγκεκριμένης εκπομπής είναι αυτό που βλέπετε από όταν ξεκινήσαμε. Δηλαδή, να βγάζουμε ανθρώπους να σας δίνουν απαντήσεις τι θα γίνει με τη φορολογία, τι θα γίνει με τις ρυθμίσεις, τι θα γίνει στα κίνητα, τι θα γίνει με τα εργασιακά, τι θα γίνει με τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Και πάνω έτσι θα συνεχίσουμε, γιατί αυτό είναι το ύφος της εκπομπής και νομίζω ότι και τώρα έχει ενδιαφέρον και τους επόμενους μήνες θα έχει πολύ πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, Θεμή, τώρα βλέπω εδώ έχεις φτιάξει κάρτες για την Visa. Λοιπόν, είναι αυτό που λέει και ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών με τους τουρίστες. Η έλλειψη τουρισμού στη χώρα μας, ιδιαίτερα όσον αφορά τους τουρίστες από την Κίνα, οι οποίοι στο κέντρο της Αθήνας μονοπολούσαν το ενδιαφέρον σε πολύ ακριβά μαγαζιά, φαίνεται ακόμα και στην Golden Visa. Αυτή τη στιγμή στην Golden Visa, όσον αφορά το 2021, δυστυχώς, το πρώτους 5 μήνες, στο σύνολο των εκδόσεων αδειών σε περιοδίες τρίτων χωρών, με στόχο την άδεια διαμονής για 5 έτη και δικαίωμα ανανέωσης για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει το ακίνητο με αξία επένδυσης τουλάχιστον 250.000 ευρώ, ήταν μόλις 117. Βλέπουμε γενικότερα ότι από την έναρξη της πανδημικής κρίσης, δηλαδή και το 2020, πραγματικά η κατάρρευση του θεσμού της Golden Visa είναι γεγονός όσον αφορά τη χώρα μας. Από 3.535 εκδόσεις αδειών το 2019, το 2020 μόλις 938, εκ των οποίων όμως οι 240 είναι το μήνα Ιανουάριο του 2021, που σημαίνει αγοροπολισίες του 2019, της προηγούμενης χρονιάς. Άρα καταγράφουμε μία πτώση το 2020 σχέση με το 2019 περίπου 95% και το 2021 αντιλαμβανόμαστε ότι η πτώση αγγίζει το 98% και 99%. Και αυτό για ποιο λόγο? Διότι το 71% των επενδυτών στη χώρα μας με στόχο την Golden Visa ήταν Κινέζοι. Και αυτό φαίνεται από τους πίνακες. 6.190 συνολικά είναι οι Κινέζοι επενδυτές στο ελληνικό πρόγραμμα Golden Visa, όταν το σύνολο των επενδυτών που έχουν αγοράσει και έχουν επενδύσει χρήματα στην ελληνική κτηματαγορά είναι 8.692. Βλέπουμε ότι στη δεύτερη θέση, με πολύ μεγάλη διαφορά όμως, είναι οι Τούρκοι, 541, οι Ρώσοι, 474. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι το πρόγραμμα της Golden Visa πραγματικά στόχευσε στους Κινέζους, στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή και λόγω των μεταλλάξεων του COVID-19 το 2021 η χώρα τους δεν τους έδινε τη δυνατότητα να ανανεώσουν διαβατήριά τους για να μπορούν να έρθουν στη χώρα μας, είτε για τουρισμό είτε για επενδύσεις, αλλά μόνο, έλεγε το κράτος, αποκλειστικά για λόγους κυβερνητικούς και για λόγους σπουδών ή για λόγους εργασίας. Άρα αυτό φαίνεται το πλήγμα απευθείας όσον αφορά την Golden Visa. Είναι καλό να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές μας ότι η Golden Visa από την έναρξή της μέχρι και σήμερα έχει συμμετάσχει στην ελληνική οικονομία με 2,1 δις ευρώ. Παράλληλα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα αρχίζουν και μπαίνουν πολύ έντονα οι Τούρκοι επενδυτές, καθώς και οι Ισραηλινοί, οι οποίοι δεν ασχολούνται με την Golden Visa μόνο, αλλά με την ελληνική κτηματαγορά και τις αποδόσεις που φέρει. Να δούμε όλα αυτά πώς θα μεταφραστούν σε άνοδο των επενδύσεων στο real estate. Βεβαίως έχει ενδιαφέρον μεγάλο και φαίνεται ότι υπάρχει προσελκύει ενδιαφέρον η ελληνική αγορά κινήτων. Εγώ θα σταθώ στο κομμάτι των ενοικίων και των στεγαστικών δανείων, που ήταν πολύ σημαντικό όσο μας είπες, Θεμιστοκλή Μπάκα. Και να σε ευχαριστήσω. Ήταν ο Θεμιστοκλής Μπάκας μαζί μου, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσητών e-real estate. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Εγώ ευχαριστώ. Όπως πάντα, ήταν πολύτιμη η συνδρομή σου σε αυτά τα θέματα και ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Να σας ευχαριστήσω και εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας εδώ στην εκπομπή Κοινωνία και Οικονομία στο Άττικα TV. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσας. Να έχετε ένα καλό απόγευμα.